Ό,τι θα ισχύσει για όλες τις περιοχές της χώρας σε σχέση με τη λειτουργία των ΑΟΝ, θα ισχύσει και στις περιοχές του νησιού που έχουν τεθεί σε βαθύ κόκκινο, δηλαδή την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, το Δήμο Χανίων και το Δήμο Κισάμου, αλλά και το Δήμο Φεστού. Η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε και η δημοσίευση της στο ΦΕΚ κόπασε την ανησυχία που είχε προκληθεί στους πιστούς αυτών των περιοχών, οι οποίοι θέλοντας να συμμετέχουν στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, ανέμεναν να δουν αν στις περιοχές τους θα ισχύσει κάτι διαφορετικό. Όχι, δεν αλλάζει κάτι. Από ό,τι είδαμε στο ΦΕΚ, τα μέτρα ως προς την Εκκλησία για τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι κοινά και ενιαία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Παρατηρούμε στο Ρέθυμνο ότι υπάρχει μία στασιμότητα μεν, αλλά με αρκετά μεγάλο αριθμό περιπτώσεων ανθρώπων που νοσούν. Ο μεγαλύτερος αριθμός βέβαια είναι στο Μητροπολιτικό Δήμο. Mm-hmm. Με ανησυχεί όμως, κύριε Δασκαλά, και το γεγονός ότι υπάρχει τώρα διασπορά και στους υπόλοιπους δήμους, δηλαδή σε δήμους ορεινούς ή δήμους με μικρές κοινότητες που δεν υπήρχε έτσι μέχρι τώρα κανένα πρόβλημα. Τώρα βλέπουμε εστίες κρουσμάτων και μέσα σε να νοσούν ολόκληρες οικογένειες και σε μικρά χωριά με πολύ λίγους κατοίκους, και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Σύμφωνα με τον Επίσκοπο Κονοσού, τα μέτρα που θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή πιστών στο εσωτερικό των ΑΟΝ σε εύρος που θα εκτείνεται στα 25 τετραγωνικά μέτρα για κάθε πιστό και μάξιμουμ 100 σε ναούς που έχουν αντίστοιχη χωρητικότητα, ενώ για τους εξωτερικούς χώρους προβλέπεται ένας πιστός ανά 10 τετραγωνικά μέτρα και πάντα με τη χρήση διπλής μάσκας. Για τους χώρους των ΑΟΝ, το ένα πρόσωπο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα για το ναό μέσα και μέχρι 100 άτομα στους ναούς εκείνους που έχουν τον όγκο και την δυνατότητα να φιλοξενήσουν αυτόν τον αριθμό των προσώπων. Στους δε προαυλίους χώρους είναι ένα πρόσωπο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή με 2 μέτρα απόστασης ο ένας άνθρωπος από τον άλλο. Επίσης, όπως είδαμε, το ΦΕΚ αναγράφει την υποχρεωτική χρήση της διπλής μάσκας εντός και εκτός του ναού για τις ημέρες αυτές. Το ίδιο έτοιμοι για τις ακολουθίες της εβδομάδας των παθών θα είναι και οι ιερείς αλλά και οι βοηθοί τους, που όπως προβλέπεται θα συμμετέχουν στις ακολουθίες έχοντας υποβληθεί σε self-test, το οποίο θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, όπου έχουμε αποσύλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αυτή από το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας. Έτσι, με τα μέτρα αυτά, νομίζω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Ο Επίσκοπος Κονοσού κάλεσε τους πιστούς να είναι συνεπείς προς την τήρηση των μέτρων, προκειμένου αυτή τη δύσκολη περίοδο η συμμετοχή στις ακολουθίες να μην εμφανίζει συνωστισμό και κίνδυνο βέβαια διασποράς του ιού. Κανένας μας δεν επιθυμεί να θέσει σε κίνδυνο ούτε τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, ούτε και την ίδια του τη ζωή και να μπει σε μια περιπέτεια και μια μεγάλη ταλαιπωρία. Γι' αυτό καλούμε τους ανθρώπους σήμερα, αυτή τη μεγάλη ημέρα της Κυριακής των Βαΐων, που από το βράδυ μπαίνουμε μέσα στο ταξίδι της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, με υπευθυνότητα, με την τήρηση των μέτρων, με αγάπη και με αίσθηση ευθύνης, να μετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, να είναι συνεργάσιμοι σε όσα θα τους υποδεικνύονται και από τους ιερείς και από το βοηθητικό προσωπικό του ναού, και έτσι να κυλήσουν οι ημέρες όμορφα και ομαλά, ξαναλέω, με υπευθυνότητα και με ασφάλεια και κυρίως με τη χαρά της συμμετοχής μας στις ακολουθίες των ημερών αυτών.